Λοιπόν, καταρχήν σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες να μας μιλήσεις. Στο είπα και off the record πριν ότι εγώ σε ξέρω ως ποδοσφαιριστή και με μεγάλη χαρά από πέρυσι κιόλας έτσι που βλέπω, μεγάλη αποκορύφωμα τώρα φέτος, μαθαίνω πολύ ωραία πράγματα και αυτό εμένα με ευχαριστεί περισσότερο πρώτον και δεύτερον με γεμίζει και κουράγιο να το πω έτσι, γιατί όταν βλέπω νέους ανθρώπους που έχουν αυτές τις επιτυχίες, με κάνει και εμένα πιο δυνατό. Δεν ξέρω αν το αισθάνεσαι εσύ αυτό, αλλά εμένα τουλάχιστον με κάνει δυνατό. Καταρχήν σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που την κουβεντούλα έτσι που κάνουμε συνήθως. Πρώτα απ' όλα και εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες στην υπέροχη εκπομπή σου να εκφράσω και εγώ αυτά που νιώθω μέσα μου. Χαρά μου και τιμή μου να βρίσκομαι δίπλα σου, σε γνωρίζω χρόνια. Ξέρω τις δουλειές κάνεις, τρέχεις από εδώ, τρέχεις από εκεί. Υπέροχος άνθρωπος, υπέροχος δημοσιογράφος. Τιμή μου που σας δίνω σαν κίνητρο, ναι, στο να μας ακολουθείτε ή να είστε από πίσω μας ή πλάι μας, και δύναμη ταυτόχρονα για μελλοντικά πράγματα, σχέδια κτλ. Καταρχήν, πες μου, Γιάννη, πώς ξεκίνησε όλο αυτό το κομμάτι? Να πούμε ότι τα τελευταία 5 χρόνια, δεν κάνω λάθος, αυτό το δρομικό κίνημα, να το πω, έχει πάρει μεγάλη έκταση, έτσι? Το δρομικό κίνημα έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια, ισχύει, γιατί είναι κάτι το απλό, το εύκολο και το ωραίο. Ανοίγεις την πόρτα του σπιτιού σου, χωρίς πολύ κόπο, ανοίγεις την πόρτα του σπιτιού σου, βγαίνεις έξω και ξεκινάς και τρέχεις. Βλέπεις φίλους, γνωστούς, συγγενείς στους δρόμους, παίρνεις δύναμη, θάρρος και το συνεχίζεις. Συνεχίζοντας, αυξάνουν τα χιλιόμετρα, η ώρα προπόνησης, άρα γίνεσαι δρομέας. Είναι πολύ απλό. Κάπως έτσι ξεκίνησε. Κάπως έτσι ξεκίνησα. Ξεκίνησα, όπως λέμε εμείς στη γλώσσα μας, τουριστικά, δηλαδή ξεφεύγοντας από την εργασία, τη ρουτίνα, φεύγεις ένα Σαββατοκύριακο, μια Κυριακή, κάπου σε μια πόλη διπλανή, κοντινή, να τρέξεις, να δεις φίλους, δρομικούς φίλους, να πας, να φας, να δεις τα αξιοθέατα της πόλης. Κάπως έτσι έγινε μια ρουτίνα κυριακάτικη, ναι, και εξελίχθηκε σε κάτι παραπάνω. Το θυμάσαι αυτό το ξεκίνημα? Φυσικά το θυμάμαι, δεν ξεχνιέται. Είναι πολύ όμορφο συνέστημα να ξέρεις από πού και πώς ξεκίνησες και πού έχεις φτάσει και πού θες να φτάσεις. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Πού θέλεις να φτάσεις, ρε Γιάννη, εσύ? Σαν άνθρωπος θέλω να φτάσω εκεί που θέλει ο καθένας μου, δηλαδή, ναι, να βρω τα όρια μου. Το πού θα είναι και πόσο θα είναι αυτά τα όρια μου δεν γνωρίζω ακόμα. Άρα για βασικό στόχο έχω να βελτιωθώ όσο μπορώ, όσο αντέχω, όσο με επιτρέπουν οι δυνάμεις μου, οι συνθήκες και η καθημερινότητά μου. Γιάννη, στη διαδρομή ενός μαραθωνίου, ενός μεγάλου δρόμου, να το πω έτσι καλύτερα, που είναι περίπου μία ώρα και κάτι, αν δεν κάνω, ενδεχομένως και παραπάνω. Ένας μαραθώνιος κρατάει τουλάχιστον 3 ώρες. 3 ώρες. Σε αυτές τις 3 ώρες, γιατί δεν είναι και λίγο, τι σκέφτεσαι? Τι περνάει από το μυαλό σου? Περνάνε πολλά. Καταρχήν, ο μαραθώνιος είναι ένας αγώνας υπομονής, στρατηγικής. Δεν είναι μόνο καθαρά να βγω έξω και να τρέχω. Πρέπει να έχεις υπομονή, πρέπει να έχεις μια σωστή στρατηγική, ένα σωστό πλάνο. Άρα λοιπόν, εγώ αυτοπροσώπως και προσωπικά σκέφτομαι τα σχέδια, πώς και πώς θα πάω και τα λοιπά, γιατί έχουμε ένα σχέδιο, δεν βγαίνουμε έξω και τρέχουμε, έτσι, είναι στρατηγικά όλα. Σίγουρα στις δύσκολες στιγμές που αρχίζεις να κουράζεσαι, να πονάς, να κάνεις, σκέφτεσαι όλα αυτά που τράβηξες στην προετοιμασία, τους πόνους, τους ανθρώπους που σε περιμένουν, ποιοι είναι στον τερματισμό. Όλα αυτά σου δίνουν δύναμη και κίνητρο για ένα μέτρο ακόμα, για ένα χιλιόμετρο ακόμα, και κάπως έτσι βλέπεις ότι φτάνεις στον τερματισμό. Και όταν φτάσεις στον τερματισμό,
σου βγαίνει ένα βάρος από μέσα ότι πέτυχες κάτι το περίφημο, ασχέτως αποτελέσμα. Φτάνοντας στον τερματισμό, μπορεί μέχρι σε εκείνο το, σημείο να έχεις πει χίλια δυο μέσα σου για τον εαυτό σου και για ποιο λόγο βρίσκομαι εδώ, ενώ θα μπορούσα να είμαι αλλού, να κάνω άλλα πράγματα, να πίνω το καφεδάκι μου στην πλατεία. Ενώ φτάνοντας στον τερματισμό, λες τέλεια, πότε είναι ο επόμενος αγώνας τελικά. Κάπως έτσι σκέφτεσαι. Γιατί κερδίζεις ουσιαστικά αυτοπεποίθηση για το επόμενο αγώνα, κερδίζεις χαρά και κουράγιο για τα επόμενα που θα έρθουν μετά. Για να φτάσεις σε ένα σημείο επίπεδου του δικού σου βεληνικού, να τρέξεις δηλαδή έτσι σε μεγάλα δρομικά έτσι, μαραθωνίους και ημεραθωνίους, πόσες ώρες προπόνηση πρέπει να κάνεις? Σίγουρα τα αγαθά με κόπους κτονται, δεν έρχεται τυχαία, είναι γνωστό. Σίγουρα για να φτάσει κάποιος σε ένα καλό επίπεδο χρειάζεται προπονήσεις συχνές. Mm-hmm. Προσωπικά κάνω τουλάχιστον περίπου 7 στα 7. Αλλά σχεδιασμένα, στοχευμένα, γιατί δεν θέλει ούτε κόπο, θέλει και τρόπο, θέλει σωστή καθοδήγηση. Δεν θέλει να βγαίνουμε κάθε μέρα να τρέχουμε, δεν είναι δηλαδή να τρέξεις 10 χιλιόμετρα, 20 χιλιόμετρα κάθε μέρα. Θέλει σωστές προπονήσεις, σωστή καθοδήγηση. Γι' αυτό το λόγο έχω τον προπονήτη μου, τον Νίκο Σιδερίδη, που συνεργαζόμαστε περίπου 2 χρόνια. Είμαι υπερευχαριστημένος. Πρώτα απ' όλα τον θαυμάζω σαν άνθρωπο και ύστερα σαν προπονητή. Και συνεχίζουμε μαζί δυναμικά για τα επόμενα σχέδια που θα έρθουν. Γιάννη, ενδεχομένως ο περισσότερος κόσμος, και εγώ μάλιστα, απέναντι σου που είμαι, να μην γνωρίζουν ότι στο τρέξιμο και ιδίως οτιδήποτε κάνετε εσείς, υπάρχει ένας σχεδιασμός, υπάρχει προπόνηση, υπάρχει πλάνο. Δεν είναι ότι απλά τρέχεις και επειδή δεν υπάρχουν φυσικά εμπόδια ή αντίπαλοι ακόμα. Ακριβώς. Υπάρχουν συγκεκριμένα πλάνα. Δηλαδή υπάρχουν δρομοί στο 5 χιλιόμετρων, υπάρχουν δρομοί στο 10 χιλιόμετρων, υπάρχουν μαραθωνιοδρόμοι. Καταρχήν ξεχωρίζεις τι από αυτά θέλεις να είσαι. Mm-hmm. Με βάση αυτό λοιπόν ακολουθείς συγκεκριμένη τακτική και συγκεκριμένες προπονήσεις. Άλλες προπονήσεις έχουν ένας αγώνας 42 χιλιόμετρων, άλλες προπονήσεις ένας αγώνας 5 χιλιόμετρων. Είναι φυσιολογικά αυτά. Άρα επιλέγεις τι θέλεις για να ακολουθείς σωστή τακτική. Mm-hmm. Πώς είναι ένας νέος άνθρωπος σαν και εσένα, ένας αθλητής να το πω έτσι, να τρέχει στην πόλη, να το πω έτσι, στην Κωνσταντινούπολη και να τερματίζει? Τι συνέστημα είχες εκείνη τη στιγμή? Τα συναισθήματα ήταν στην αρχή κάπως περίεργα, γιατί ως γνωστόν και από το επίθετό μου έχω γεννηθεί στην Αρμενία. Έτσι ακριβώς, ναι. Που σημαίνει στα 10 μου χρόνια ήμουν εδώ πέρα που είχα έρθει, άρα λοιπόν τη μισή μου ζωή είμαι εδώ και έχω γεννηθεί στην Αρμενία, ναι. Που σημαίνει καλός ή κακός έχει μια ιστορία η Τουρκία. Έτσι. Και για τους δύο λαούς μας. Ναι. Έχουμε όχι, πονέσει και οι δύο λαοί. Όχι ευχάριστη και, ιστορία. Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς. Άρα λοιπόν τα συναισθήματα ήταν κάπως παράξενα, ειδικά προς τον τερματισμό που βρισκόμουν στον αγώνα. Είχαμε σκεφτεί αν μπορούμε και όχι να βγάλουμε τη σημαία, να μην βγάλουμε τη σημαία, γιατί ο κόσμος δυστυχώς εκεί ήταν ανισόρροπος, με την έννοια κάποιοι ήταν καλοί, κάποιοι ήταν κακοί, σε εισαγωγικά. Mm-hmm. Δεν ήξερες πώς θα αντιδράσουν. Τελικά δεν δίστασα στιγμή, ούτε το μετάνιωσα και το έκανα πολύ ευχαρίστως. Τώρα πώς ένιωσα ήταν, μπορώ να πω ότι μου σηκώθηκε η τρίχα. Για ποιο λόγο? Γιατί το έκανα μέσα από την καρδιά μου, δεν το έκανα για να δείξω κάτι. Έκανα κάτι που βγήκε από μέσα μου. Το είχα σχεδιάσει ότι θα το κάνω, όποιο και αν ήταν το αποτέλεσμα, αν πετύχαινα ή δεν πετύχαινα το στόχο μου, γιατί ήθελα οι πρόγονοι, έστω και έτσι με ένα μικρό τρόπο, να νιώσουν μια μικρή περηφάνεια ώστε ότι υπάρχουν άνθρωποι ακόμα που αναγνωρίζουν αυτά που τράβηξαν οι πρόγονοί μας και ακόμα υψώνουμε τη σημαία μας σε έναν τόπο ιερό για μας, γιατί οι λαοί μας έχουν περάσει δυστυχώς πολλά... Πολλά πράγματα. Πολλά δυστυχώς, πράγματα. Δυστυχώς στην ιστορία. Ακριβώς. Πολύ σωστό αυτό που είπες και έτσι με ευχαριστεί πάρα πολύ που το ακούω από νέους ανθρώπους. Δυστυχώς δεν τα ακούμε από πολιτικούς. Αυτό είναι το πράγμα. Τη στιγμή που τερμάτισες και ένιωσες όλα αυτά τα συναισθήματα, με ποιον άνθρωπο ήθελες να μιλήσεις πρώτα? Τη μητέρα μου. Ήθελα να είναι μπροστά μου η μητέρα μου και να την αγκαλιώσω και να πω ναι, το κάναμε, τα καταφέραμε. Πετύχαμε το στόχο μου που ήρθε με από δύσκολες συνθήκες προετοιμασίας που τράβηξα. Ναι.
Και ήταν η μητέρα μου, γιατί η μητέρα μου έχει και την ποντιακή καταγωγή από τον Πόντο και τα λοιπά. Να πω, μητέρα, τα καταφέραμε και μακάρι που είμαι σίγουρος ότι και η γιαγιά μου από ψηλά με έβλεπε, που έχει καταγωγές και ρίζες από εκεί. Γιάννη, ποιο είναι το επόμενο βήμα? Για ποιο ετοιμάζεσαι τώρα αυτή τη στιγμή? Επόμενο βήμα, συνεχίζουμε κεφάλι κάτω, ξεκινάμε δουλειά ξανά. Συγκεκριμένο στόχο δεν έχουμε ακόμα, αλλά σίγουρα θα είναι ο Μαραθώνιος και θα είναι την Άνοιξη. Την Άνοιξη, το μέρος, την πόλη ή την χώρα θα το αποφασίσουμε τον προπονητή μου σε επόμενες συναντήσεις που θα έχουμε. Προς το παρόν είναι κάποιες μέρες χαλαρές προπονήσεις, να επανέλθει λίγο το σώμα στα βασικά και θα δούμε, έχουμε χρόνο. Σε Ολυμπιάδα πολύ δύσκολα, γιατί το επίπεδο είναι υψηλότατο, η ηλικία μου δεν με παίρνει πλέον, γιατί θέλουν συγκεκριμένες και μεγάλες προπονήσεις, το οποίο δεν προλαβαίνουν γιατί είμαστε καθημερινοί άνθρωποι κτλ. Αλλά σίγουρα, όπως είπα και προηγούμενος, θέλω να δω τα όρια μου, μέχρι που μπορώ να φτάσω. Σαν άνθρωπος θέλω να εξελίσσουμε, να βελτιώνουμε. Άρα όσο με παίρνουν οι δυνάμεις μου, θα το παλέψω μέχρι όπου μπορούσα να φτάσω. Και νομίζω την Κυριακή έτρεχες και πάλι. Καταρχήν, σταματάς ποτέ? Στον ύπνο σου τρέχεις ακόμα? Η αλήθεια είναι όταν με βλέπουν μέσα στην πόλη κάποιοι φίλοι μου, οι γνωστοί, με πειράζουν και λένε πώς και δεν τρέχεις και είσαι πάνω σε ένα ποδήλατο. Ναι, είναι λίγο παράξενο. Αλλά ναι, υπήρχε ο αγώνας ο Χειρούνου Φέας που γινόταν για ένα τη χρονιά. Δεν γίνονταν να μην να λείψω, γιατί είναι ο αγώνας της πόλης μου, πρέπει να το στηρίξουμε. Και επειδή υπάρχουν μαγευτικά τοπία πίσω ψηλά στο βουνό, το οποίο εμείς που τρέχουμε μαραθωνίους δεν πολύ βλέπουμε, γιατί είμαστε του δρόμου της ασφάλτου. Σωστά. Ήταν μια τέλεια ευκαιρία ώστε να πάω να τα ξανααντικρίσω, να τα θαυμάσω και να περάσω ωραία βλέποντας ξανά παλιούς και νέους φίλους, γιατί είναι ένας τόπος συγκέντρωσης, ένας αγώνας που έρχονται από διάφορες πόλεις φίλοι που γνωριζόμαστε διαδικτυακά και βρισκόμαστε σε αγώνες. Έχεις κάνει αρκετούς φίλους πέραν από αυτούς που πήγες? Η αλήθεια είναι σαν δρομικό κίνημα, επειδή είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, και ναι, έχω καταφέρει να κάνω πολλούς και διαφορετικούς φίλους από διάφορες πόλεις της Ελλάδας, και αυτό είναι ένα ευχάριστο, γιατί μου αρέσει να διεκτυώνομαι με ανθρώπους, να γνωρίζω κόσμο. Δεν θα μπορούσα να μην σε ρωτήσω, γιατί εγώ έτσι έμαθα στο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Ναι. Παρακολουθείς ποδόσφαιρο, βλέπεις τι γίνεται? Η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει πολλά τα πράγματα από την τελευταία μας κουβέντα που είχαμε κάνει. Το ποδόσφαιρο πλέον δεν με πρόσφερε αυτά που ήθελα, και με βάση αυτά που είδα άλλαξα κάπως το άθλημα. Έμενα στον αθλητισμό, ναι, το γύρισα στο τρέξιμο σχέδιο. Πλέον παρακολουθώ μόνο τους μεγάλους αγώνες, εθνικές ομάδες. Εθνικές ομάδες, ναι. Αυτά. Εδώ πιστεύεις ότι μπορεί να εξελιχθεί, ας πούμε, το γενικά ο αθλητισμός μας? Γιατί δεν σου κρύβω εγώ, επειδή μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία των ρεπορτάζ, ενώ είμαστε ένα κομβικό σημείο της Ροδόπης, δίπλα με πολύ μεγάλους γειτόνους, δεν έχουμε ασχοληθεί τόσο ενθέρμα με τον αθλητισμό. Δυστυχώς δεν ξέρω τι φταίει και ποιος φταίει. Δεν έχει έρθει δική και στήριγμα, δεν υπάρχει αυτή η βοήθεια που θα ήθελαν όλα τα σωματεία, είτε είναι ποδοσφαίρου, είτε είναι μπάσκετ. Και δυστυχώς δεν έχει αναπτυχθεί τόσο στα μέρη μας, στο νομό μας. Ελπίζω κάποια στιγμή οι αρμόδιοι που γνωρίζουν και πρέπει να ασχοληθούν με αυτά, να το προχωρήσουν λίγο το θέμα, γιατί αξίζει να δώσουμε ευκαιρία στα παιδιά. Έχουμε παιδιά, πολλά παιδιά και καλά παιδιά, ώστε να αναγνωριστούν και να πάνε παραπέρα. Καταρχήν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Εγώ ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Πού θα ήθελες να στείλεις χαιρετισμούς έτσι μέσω της αθλητικής? Θέλω δοδόπης να στείλω. Σε ποιον δεν θέλω να στείλω, μάλλον, γιατί είναι πολύ, γιατί τους αγαπώ όλους. Καταρχήν, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλον τον κόσμο. Και αυτούς που δεν ξέρω, που δεν τους θυμάμαι καλά, γιατί με το στήριγμα, την αγάπη μου που μου έδωσαν μετά το μαραθώνιο, ειδικά της Κωνσταντινούπολης, δεν πρόλαβα όλους να τους ευχαριστήσω έναν-έναν. Ζητώ συγγνώμη κιόλας. Πραγματικά μου έδωσαν μεγάλη δύναμη ώστε να ακολουθήσουν κι άλλες επιτυχίες. Θέλω να ευχαριστήσω όσοι είναι δίπλα μου, όσοι τράβηξαν αυτά που τράβηξα εγώ στην προετοιμασία μου, με στήριξαν. Φυσικά πρώτα απ' όλα τη μητέρα μου, τον αδερφό μου που τους έχω στήριγμα και με στηρίζουν σε όλα, όπου πάω, τι κάνω, τον προπονητή μου που ακόμα και ξημερώματα που τον χρειαζόμουν ήταν εκεί, τον Νικόλαο Σιδερίδη,
τους φίλους μου, τους γνωστούς και άγνωστους, είναι και αρκετοί, ναι. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά θα τους πω ότι θα κάνω το παν για τα επόμενα βήματα, ώστε να πετύχω τους στόχους που έχω και να τους ευχαριστήσω τουλάχιστον με τις επιδόσεις που θα κάνω. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εσένα προσωπικά. Και θα τα λέμε συχνά. Συχνά πυκνά πλέον. You're